Τίποτα δεν θυμίζει σήμερα οι εικόνες που επικρατούσαν τα προηγούμενα χρόνια, όπου η χαρά, η παρέα, στα κεράσματα και η ρακή κυριαρχούσαν στο λιοτρίβι. Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και τα ελαιοτριβία προσαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα, με την είσοδο στον χώρο να γίνεται κατόπιν ραντεβού με μάσκες και αποστάσεις. Έχουμε προσαρμοστεί στο νόμο για την προστασία όλων. Η άκρηση γίνεται με το προσωπικό ασφαλείας, το απαραίτητο μόνο. Κατόπιν ραντεβού έρχονται οι πελάτες και αλέθνε. Πρέπει να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας. Δυστυχώς έτσι είναι η κατάσταση και εμάς ο κόσμος έτσι μας έχει μάθει ότι είμαστε και φιλόξενη οικογένεια και πάντα θέλουμε να κεράσουμε, να πιούμε μια ρακή. Αλλά εντάξει, και το καλό όλων μας πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα. Και μαζόναμε. Πολύ... Με καλό καιρό και χωρίς καταστροφές. Καλό καιρό, καλό προϊόν. Λίγο δύσκολα με τις συνθήκες του COVID, αλλά προσέχομαι. Σιγά σιγά θα πάνε όλα καλά. Και εδώ με ειδικό ραντεβού ερχόμαστε, κάνουμε τη δουλειά μας μια χαρά. Ελαιοτριβία σαν χειρουργία ελαιού κορονοϊού, με τις λύσεις και το άλεσμα των καρπών της ελιάς, ολοένα να μεγαλώνουν, με το προσωπικό ασφαλείας να βάζει τα δυνατά του για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ελαιοπαραγωγών. Όταν είναι δύο άτομα, ένας είναι εκεί που γίνεται το άδειασμα του καρπού και ο άλλος είναι εκεί που βγαίνει το λάδι. Είναι βέβαια και κάποιες συνθήκες που δεν θέλουν να τις καταλάβουν, ειδικά οι πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι που είναι μαθημένοι τόσα χρόνια αλλιώς και διαφορετικά και υπάρχει αντίδραση από τον κόσμο. Την ίδια ώρα, σε ορισμένες περιοχές, στο Δήμο Μαλεβιζίου, ο δάκος οργιάζει. Συνολικά αυτή τη εβδομάδα είχαμε γύρω στους 300 δάκους, 200 δάκους σε 10 παγίδες. Στα Καλέσα περίπου μέσος όρος 3 δάκους ανά παγίδα ανά ημέρα. Και θεωρείται αρκετά έτσι, πιθανό να έχουμε συνέχιση των προσβολών. Ο γεωπόνος και εντομολόγος Παύλος Μαυρικάκης συμβουλεύει τους αγρότες να προχωρήσουν άμεσα στη συγκομιδή της ελιάς σε μια προσπάθεια περιορισμού της ζημιάς τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα. Σημαίνει ότι όσοι το καθυστερούν πολύ και περιμένουν να πάνε Ιανουάριο, να πάνε πιο μετά να μαζέψουν ελιές, θα έχουν μεγαλύτερη προσβολή με την πάροδο του χρόνου. Εδώ στο χωριό προς το παρόν δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Είναι καθαρές οι ελιές. Αργότερα τι θα γίνει δεν ξέρω. Τις μαζέψαμε νωρίς και δεν είχε πολύ δάκο, λίγα πράγματα. Οπότε είναι και καλή ποιότητα. Ναι, εντάξει, καλή ποιότητα, είναι πολύ καλή. Εν τω μεταξύ, ως την καλύτερη χρονιά των τελευταίων 5 ετών για τους ελαιοπαραγωγούς, χαρακτηρίζει τη φετινή ο Μύρο Χιλετζάκης, ο οποίος αναφέρεται και στην εξαιρετική ποιότητα του ελαιολάδου. Είναι μία από τις καλύτερες χρονιές των τελευταίων 5 ετών. Από το 2014 και μετά η Κρήτη έχει πάθει πολύ μεγάλο πλήγμα όσο αφορά και την ποιότητα του λαδιού αλλά και την ποσότητα. Η ποιότητα φέτος είναι εξαιρετική, τα λάδια μας είναι έξτρα παρθένα ελαιόλαδα, υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον από την Ιταλία, καλό όμως θα ήταν και συνιστώ σε όλους τους ελαιοκαλλιεργητές όσο μπορούν να κρατήσουν το λάδι, γιατί το λάδι εάν το αφήσουμε τώρα και γίνονται εμπορικές πράξεις, η τιμή του θα είναι πτωτική.